Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Γιώργος Τσινίδης, είμαι γεωπόνος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό στην Αμπελουργία και στην Ονολογία πάλι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εργάζομαι στον χώρο των Ηνωπίων, αλλά η εξειδίκευσή μου είναι στο Αμπέλι. Χρόνια τώρα είναι στο Αμπέλι. Είμαι κοντά στα 9 χρόνια εμπειρίας σε καλλιέργεια και παρακολούθηση αμπελιών. Έχω ετοιμάσει μία παρουσίαση και θα μιλήσουμε για το πολύ σοβαρό θέμα της κλιματικής αλλαγής και ποια πρέπει να είναι η προσαρμογή όλων των αμπελουργών σε αυτά τα νέα φαινόμενα. Οπότε θα μιλήσουμε για τις προκλήσεις, ποιες θα μπορεί να είναι οι αναπροσαρμογές και θα μιλήσουμε και για την αντιμετώπιση από ακραίες καιρικές συνθήκες. Ξεκινάω με ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα το οποίο ανέφερε ένας ερευνητής, ο Μπέντζαμιν Κουκ, από το παρατηρητήριο της γης Lamont Doherty, το οποίο αναφέρει και παρομοιάζει το αμπέλι με το καναρίνι μέσα σε ένα ορυχείο. Όσοι δεν γνωρίζετε, το καναρίνι είναι ένας δείκτης της μεταβολής του περιβάλλοντος. Αν υπήρχαν χημικά, προειδοποιούσε με το φτερούγισμά του, με την ανησυχία του δηλαδή, τους μεταλλορύχους ότι πρέπει να φύγουν από εκεί γιατί κάτι δεν πάει καλά. Δεν υπήρχαν τότε ανιχνευτές χημικών. Ανιχνευτής ήταν ένα καναρίνι μέσα σε ένα κλουβί. Οπότε αναφέρει ότι και το αμπέλι είναι σαν το καναρίνι μέσα σε ένα ορυχείο. Προειδοποιεί ότι έρχεται η αλλαγή, ότι έχουμε αλλαγές. Συνεπώς το παρομοίασε πάρα πολύ ωραία και μάλιστα και αυτό το ανέφερα. Πάμε λίγο να δούμε τι σημαίνει κλιματική αλλαγή. Όλοι έχετε ακούσει για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Ωραία. Από το AdviClim είναι μια πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει για να μελετήσουν τις αλλαγές στο περιβάλλον. Υπάρχουν 4 σενάρια. Όσοι έχετε δει ένα βίντεο που έχω φτιάξει για την κλιματική αλλαγή, ένα mini ντοκιμαντέρ, τα αναφέρω αυτά τα σενάρια. Όσοι δεν το έχετε δει, αναφέρονται εδώ. Έχουμε σενάριο 1, 2, 3 και 4. Το πρώτο σενάριο είναι το αισιόδοξο σενάριο και περιλαμβάνει να κάνουμε τώρα την απόλυτη αλλαγή. Να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα, είτε αυτά είναι για την αυτοκίνηση, είτε αυτά είναι για την θέρμανση, για την παραγωγή ρεύματος, για τη βιομηχανία, το οποίο είναι ουσιαστικά αδύνατο, δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Θέλουμε μια μεταβατική περίοδο τουλάχιστον 20 ετών. Το δεύτερο και τρίτο σενάριο, πριν πάω στο δεύτερο και τρίτο, το πρώτο σενάριο αναφέρει ότι στα επόμενα 80 χρόνια μέχρι το 2100 θα ανέβει η θερμοκρασία από συν 0,3 έως συν 1,7 βαθμούς. Αυτή είναι η μέση θερμοκρασία της γης. Το σενάριο 2 και 3 είναι από 1,1 έως 2,6, το 3 είναι από 1,4 έως 3,1 και το τέταρτο είναι το χαοτικό σενάριο, το οποίο σενάριο όμως θα γίνει αν συνεχίσουμε να είμαστε έτσι, αν δεν αλλάξουμε τίποτα. Και το χαοτικό σενάριο λέει από 2,6 βαθμούς μέχρι 4,8 βαθμούς. 4,8 βαθμούς μπορεί σαν θερμοκρασία να μην σας λέει τίποτα, σαν μέση θερμοκρασία είναι η απόλυτη καταστροφή. Μιλάμε για ερημοποίηση όλου του σημερινού, μιλάμε για αλλαγή όλης της γης όπως την ξέραμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, αυτά που βλέπουμε τώρα, είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το σενάριο. Και είναι το πιο απεσιόδοξο. Το πιο πιθανό, τα πιο ρεαλιστικά είναι το σενάριο 2 και 3 και εξαρτάται από εμάς πώς θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Πώς επιδρά όμως η κλιματική αλλαγή στην αμπελουργία και στην παραγωγή των κρασιών? Ξεκινάμε καταρχάς με κάτι το οποίο το παρατηρείτε όλοι. Μειώνεται ο βλαστικός κύκλος, παιδιά. Τα αμπέλια βλαστάνουν πιο γρήγορα, έρχονται πιο γρήγορα σε ορίμανση, πέφτουν πιο γρήγορα σε λίθαργο. Άρα κλείνει το εύρος της καλλιεργητικής περίοδου. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι αυτό δεν μας πειράζει. Πειράζει όμως, και θα το εξηγήσουμε γιατί σε λίγο. Έχουμε μια ταχύτερη ορίμανση των καρπών, το οποίο το ταχύτερο ορίμανση των καρπών σε κάποιες περιοχές που είναι ορεινές, όπως ανέφερε ο κ. Γραμματικός, βόρειες περιοχές κτλ., αρχίζει να γίνεται θετικό, γιατί αρχίζουν να αποκτάνε τη δυνατότητα να καλλιεργούν αμπέλι. Σε περιοχές όμως που είναι παραδοσιακά αμπελουργικές, όπως είναι οι δικές μας, αρχίζει να γίνεται αρνητικό. Αρχίζουμε και βγαίνουμε σιγά-σιγά από την αμπελουργική ζώνη. Θα μου πείτε, μέχρι το 2100 δεν θα υπάρχει κανείς από εμάς, το πιο πιθανό, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μπροστά, έτσι. Είναι κάτι που είναι πολύ κοντά σε επίπεδο ανθρώπινο. Έχουμε μία έξαρση σε μυκητολογικές βακτηριακές προσβολές. Επίσης, έχουμε μία έξαρση και σε εχθρούς πλέον. Βλέπουμε εχθρούς που δεν μας προβλημάτιζαν να μας προβληματίζουν πλέον. Και έχουμε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες, όπως αντιμετωπίσαμε και πέρσι και θα το δούμε παρακάτω, που καταστρέφουν το αρωματικό προφίλ και διαλύουν τις οξύτητες. Επίσης, έχουμε αύξηση στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Εσείς το ζήσατε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα και άλλες περιοχές. Χαλαζοπτώσεις, ισχυρή άνεμη, βροχοπτώσεις και μάλιστα βροχοπτώσεις οι οποίες είναι ραγδαίες και σε πολύ μικρό εύρος. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι το 50% της ετήσιας βροχόπτωσης παγκοσμίως πέφτει σε 11 μέρες μόνο. Μέσα σε 11 μέρες.
Άρα έχουμε ραγδαίες βροχοπτώσεις. Και αυτά όλα καταλήγουν στην αλλαγή του χαρακτήρα των ποικιλιών. Άρα, αν αλλάξει ο χαρακτήρας των ποικιλιών, τι αλλάζει? Αλλάζει και ο χαρακτήρας των κρασιών μας. Πάμε να τα αναλύσουμε. Μείωση του καλλιεργητικού κύκλου, όπως είπαμε, έχουμε οι βλάστες ξεκινάνε νωρίτερα, έχουμε προήμηση του τρίγου και πέφτουμε στο λίθαργο. Μικρότερος βλαστικός κύκλος σημαίνει ότι δεν αποθηκεύει το πρέμνο την ενέργεια που θέλει για να συνεχίσει την επόμενη χρονιά. Επίσης, οι οφθαλμοί που παράγουν το σταφύλι αυτής της χρονιάς διαμορφώνονται την προηγούμενη χρονιά. Άρα, καταλαβαίνετε ότι αυτό, όσο πιο πολύ κλείνει ο κύκλος και δεν δουλεύει σωστά το πρέμνο, μειώνει την ζωή του και μειώνει και την ικανότητά του να αναπτύξει σωστό καρπό και ποιοτικό καρπό. Επίσης, μειώνει και το προσδόκιμο ζωής. Αν ένα μπέλι δεν ζει σωστά, δεν αναπτύσσεται και δεν πέφτει στο λίθαρο σωστά, μειώνεται και το προσδόκιμο ζωής. Και στο ερωτηματικό έχω βάλει την τροπική αμπελουργία. Είναι πάρα πολύ μακριά από εμάς, μπορεί να μην γίνει ποτέ, αλλά η τροπική αμπελουργία είναι η αμπελουργία η οποία δεν έχουμε λίθαργο. Κλαδεύουμε με φύλλα και έχουμε δύο παραγωγές το χρόνο. Εάν συνεχίσουμε στο τέταρτο σενάριο, είναι πολύ κοντά σε εμάς. Αν δεν συνεχίσουμε το τέταρτο σενάριο και πέσουμε στα άλλα, είναι πάρα πολύ μακριά από εμάς. Λοιπόν, έχουμε προήμηση του τρίγου. Όπως είπε και ο κύριος γραμματικός, μελετήσανε, έχουμε 7 μέρες προήμηση στον τρίγο. Μέχρι το 2100 υπάρχουν μελέτες από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που αναφέρουν ότι μπορεί να έχουμε μέχρι και 2 μήνες προήμηση. 2 μήνες πιο μπροστά ο τρίγος, το οποίο είναι καταστροφικό, έτσι. Έχουμε ίνους με σκληρές τανίνες, πλαδαρή δομή, πολύ αλκοόλι, χωρίς οξύτητα, βαριά αρώματα και δεν έχουμε το φρούτο πλέον. Χάνεται. Λοιπόν, μερικές φωτογραφίες, οι οποίες είναι λίγο μακρινές για σας, είναι από την περσινή, από τους περσινούς καύσονες, στην περιοχή της Βιωτίας. Καταγραφή 62,3 βαθμούς στο έδαφος, 45,3 στο φύλλο, 54,9 στο σταφύλι και εδώ είναι οι επιπτώσεις του heat wave. Heat wave είναι ένα κύμα καυτού αέρα που τι προκαλεί, αυτή εδώ την εικόνα, είναι σαν να έχει καεί το πρέμνο από φωτιά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ακόμα και αν έχουμε ένα λάστιχο και το ποτίζουμε από κάτω συνέχεια, εάν έχουμε 48-49 βαθμούς στην ατμόσφαιρα και νοτιά έναν ισχυρό αέρα, τα στομάτια αναγκαστικά θα κλείσουν, φτάνουν σε ένα κριτικό σημείο που λένε ότι δεν μπορώ άλλο να διαπνέω, κλείνουν τελείως και αν κλείσουν τελείως είναι σαν να σταματάς να υδρώνεις και εσύ ο ίδιος. Παθαίνεις θερμοπληξία. Αυτό ακριβώς πάθαν και τα μπέλια. Μια έντονη θερμοπληξία η οποία συνέβη μέσα σε 2 μέρες. Δεν το πήραν χαμπάρι καθόλου οι αμπελουργοί, καθώς οι περισσότεροι μου είπαν Γιώργο, με 49 βαθμούς δεν βγήκαμε. Και όταν πήγανε, τα βρήκαν καταστραμμένα. Και είναι κατά την περίοδο της μεγάλης πυρκαγιάς της Εύβοιας. Επηρέασε πάρα πολύ. Ένας τεράστιος όγκος φωτιάς, το οποίο έχει φανεί και στην Καλιφόρνια, που έχει επηρεάσει το περιβάλλον, έτσι. Και δεν μιλάμε για μικρό κλίμα και μέσο κλίμα, μιλάμε για μάκρο κλίμα. Μιλάμε για 140-150 χιλιόμετρα μακριά. Επειδή είναι σωλήνα σωστικά και ό,τι γίνεται στη Βόρεια Εύα κατεβαίνει στη Βιωτία, όλο αυτό το θερμικό φορτίο κατέβηκε στη Βιωτία και προκάλεσε αυτή τη ζημιά. Μία φωτιά που απήχε νομούς μακριά. Αντίστοιχη μέτρηση και με θερμική κάμερα στους 60 βαθμούς στο έδαφος και 32 το φύλλωμα και μιλάμε για πολύ πρωινή ώρα και οι ζημιές αντίστοιχα από θερμικό σοκ. Εδώ, παιδιά, έχει τελειώσει το πράγμα. Ό,τι και να γίνει, έχουμε το σταφύλι πάνω που μπορεί να μην κάει και δεν πρόκειται να οριμάσει ποτέ. Έχουμε χάσει όλες τις παραγωγικές μονάδες που είναι τα φύλλα και μιλάμε και για ένα μεγάλο στρες και στο πρέμνο. Γιατί, καθώς βλέπετε εδώ πέρα, είναι νεαρά πρέμνα. Είναι 3-4 χρόνων. Οπότε προκαλούν αρκετό στρες και στο μέλλον της αμπέλου. Πάμε λίγο στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Χαλαζοπτώσεις. Έχουμε σχεδόν σε κάθε περιοχή μία φορά το χρόνο. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή κινούμαι σε 5 αμπελουργικές ζώνες. Μία αμπελουργική ζώνη σίγουρα θα δεχτεί πλήγμα. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι οι χαλαζοπτώσεις πλέον βγαίνουν και από τις παραδοσιακές περιόδους. Αν είναι η παραδοσιακή περίοδο Απρίλιο-Μάιο, πλέον έχουμε δει και Ιούνιο και Ιούλιο. Και επίσης και φθινόπωρο, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Έχουμε ισχυρούς ανέμους που προκαλούν ζημιά όχι μόνο στο φύλλωμα και στο στρες του υδατικού, αλλά μέχρι και να γκρεμίσουν αμπέλια. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν και στην Καβάλα, με αμπελώνες επιτραπέζους, με σκεπασμένα, με δίκτυα, με πολύ ενισχυμένα συστήματα υποστήλωσης να τα ισοπεδώνει. Έχουμε ραγδαίες βροχοπτώσεις. Αυτό που σας είπα, το 50% της μέσης παγκόσμιας βροχόπτωσης πέφτει σε 11 ημέρες μόνο. Και επίσης, πέρα από αυτό, έχουμε και έντονη ξηρασία. Έχουμε περιόδους με έντονη ξηρασία, λειψινδρία, δηλαδή το νερό το έχουμε τις περιόδους που δεν το θέλουμε και το έχουμε πολύ και δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Εδώ ήταν ένα ωραίο βιντεάκι το οποίο δεν μπορώ να στο παίξω γιατί δεν το έχω φέρει, δεν λειτουργεί. Μία ζημιά, συμβαίνουν αυτά.
στα live, να το πούμε αλλιώς. Λοιπόν, εδώ έχουμε ζημιά στην Καβάλα, ένα Sauvignon Blanc το οποίο ισοπεδώθηκε από αέρα. Θα πούμε μερικά μέτρα τι μπορούμε να κάνουμε για να το προστατέψουμε. Πάμε λίγο να δούμε τις προσαρμογές. Οι προσαρμογές στην κλιματική αλλαγή. Εδώ πέρα εξακολουθείτε να κρατάτε το κύπελο και καλά κάνετε. Στις περισσότερες περιοχές το κύπελο εγκαταλείπεται και θα το πούμε γιατί. Πιο πολύ πάμε δηλαδή στην επιλογή των γραμμικών συστημάτων διαμόρφωσης και αυξάνουμε το ύψος. Είναι πολύ σημαντικό, κρατήστε αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να αυξήσουμε το ύψος του σταυρώματος. Το σταφύλι πρέπει να είναι μακριά από το έδαφος και θα πούμε γιατί. Τουλάχιστον συνιστώ 75 εκατοστά. Αυτά είναι δικές μου εμπειρίες και σας δίνω. Δεν λέω ότι είναι το απόλυτα σωστό. Θεωρώ ότι το πιο σωστό και επιστημονικά και πρακτικά. Να αυξήσουμε το φιλικό τείχος για να έχουμε και καλύτερη ισορροπία, να έχουμε περισσότερες παραγωγικές μονάδες, αλλά με μέτρο. Έτσι. Το φιλικό τείχος δεν το αυξάνουμε απεριόριστα για να κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι είναι καλό να το αυξήσουμε απεριόριστα. Τουλάχιστον λέω 90 εκατοστά. Φυσικά επιλέγουμε το καταλληλότερο σημείο για κατάσταση αμπελιού. Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στο μέλλον είναι πού θα στήσουμε αμπέλι. Γιατί αναγκαστικά, εάν δείτε, περισσότεροι πλέον προτείνουν να φύγετε σε υψόμετρα. Τα παιδινά σημεία πλέον θα είναι δύσκολα να καλλιεργηθούν. Οι περισσότεροι θα λένε πάρτε ύψος, τουλάχιστον 300-350 μέτρα. Και σιγά σιγά θα δούμε ότι ο αμπελόνος μετακινείται. Και αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Πόσο κόστος έχει και πώς μπορείς να καταλήψεις παραδοσιακές περιοχές αμπελουργικές και να πας αλλού. Μιλάμε για τεράστιο κόστος. Έχουν στηθεί αμπέλια όπως είναι στη Γαλλία, που είναι γιγάντιο το κόστος να μεταφερθούν. Όμως, επειδή το αμπέλι είναι κάτι το οποίο δύσκολα στείνεται και εξελίσσεται, πρέπει από τώρα να ξεκινήσει, γιατί θέλει ένα βάθος 15 ετής να γίνει μια μετακατάσταση σε υψηλότερα επίπεδα και να δημιουργήσεις πάλι ένα τερουάρ. Θεωρώ ότι η εξασφάλιση καλής οργανικής ουσίας στο έδαφος θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, γιατί θα έχουμε ξηρασία και ελλείψεις νερού. Το νερό δηλαδή θα γίνεται δυσέβρετο και κάποια στιγμή μπορεί ακόμα και να απαγορευτεί η χρήση του για την καλλιέργεια της αμπέλου. Αν είναι πραγματικά πολύ περιορισμένο, πρώτα πρέπει να καλύψει ανάγκες ανθρώπινες και μετά των καλλιεργειών. Φυσικά επιλέγουμε κατάλληλο υποκείμενο για την περιοχή βάσει εδαφολογικών και κατάλληλη ποικιλία. Κάθε περιοχή εξειδικεύεται στην ποικιλία της, όπως έχετε τη Ρομπόλα. Θεωρώ ότι μια πολύ καλή περιοχή για το Σοβινιόν είναι η Καβάλα, μια πολύ καλή περιοχή για το Ξινόμαυρο είναι η Γουμένισσα, η Νάουσα και το Αμίντεο. Υπάρχουν περιοχές που έχουν πάρα πολύ καλό τερουάρ για να αναπτυχθούν κάποιες ποικιλίες. Λοιπόν, προετοιμαζόμαστε για εκμηχάνιση της καλλιέργειας. Αυτό το καλύψουμε και για το θέμα των εργατικών και για προβλήματα που έχουμε γενικά με έλλειψη εργατών. Και επίσης επιλέγουμε ισχυρά συστήματα υποστήλωσης, ενισχυμένους πασάλους, πιο δυνατά σύρματα και σύρματόσκηνα και αντιρρίδες. Και επίσης επιλέγουμε να μην κάνουμε πολύ μεγάλες αράδες, που λέμε πολύ μεγάλες γραμμές. Να τις κόβουμε τουλάχιστον στη μέση με μία αντιρρίδα για να μπορούμε να ενισχύουμε το βάρος. Θα έλεγα το μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε χωρίς να το κόψουμε είναι 150 μέτρα αναλόγως στην κλίση. Λοιπόν, στους υφιστάμενους αμπελώνες εξορθολογίζουμε την λίπανση της αμπέλου, έλεγχος της ζωηρότητας. Τεράστιο πρόβλημα με τους περισσότερους αμπελουργούς που έχω είναι ότι δεν γνωρίζουν ποια είναι η θρεπτική κατάσταση του πρέμνου και του εδάφους, γιατί είναι διαφορετικές και είναι τόσο, να το πω, άσχημο, γιατί ένα κόστος μιας ανάλυσης είναι όσο πλέον ένα κόστος ενός λιπάσματος, ενός σακί. Κόψτε ένα σακί και κάντε μία ανάλυση. Και επειδή πολλοί με στέλνουν, είναι το νούμερο ένα ερώτημα που μου σπάει το κεφάλι όταν μου στέλνουν στο κανάλι ερωτήσεις, τι λίπασμα να ρίξω στο αμπέλι, είναι σαν να μπαίνω εγώ σε ένα φαρμακοποιό και να λέω να πάρω χάπια για τη χοληστερίνη. Δεν έχει νόημα. Θα με κοιτάξει, θα μου πει πάρε. Θα μου πει φερματολογικές. Ακριβώς έτσι είναι και με το λίπασμα. Δυστυχώς έτσι έχει γίνει. Είναι όλα πάμε κόλπο γκρόσο και βλέπουμε τι θα γίνει. Δεν είναι έτσι. Κάνουμε αναλύσεις, βλέπουμε τι μας λείπει, στοχεύουμε εκεί. Με τον εξορθολογισμό δεν διορθώνουμε μόνο το αμπέλι και το σταφύλι, διορθώνουμε και την τσέπη μας. Αυτό που λέμε, τα έσοδα έρχονται από τα έξοδα. Αν ελέγξουμε τα έξοδα, έχουμε και καλύτερο κέρδος. Λοιπόν, εξορθολογισμός της χρήσης του νερού. Με το νερό θα ασχοληθώ πάρα πολύ και στο κανάλι. Μετρήσεις εντατικού δυναμικού, γεωργία ακριβίας, μετρολογική σταθμή, αισθητήρες αγρού. Πράγματα τα οποία θα τα δούμε πολύ κοντά, καθώς η τεχνολογία γίνεται πιο φθηνή και προσιτή. Παρ' όλα αυτά, θέλει συλλογικότητα. Είστε ένας σύνδεσμος, μπορείτε να ενωθείτε μαζί, μπορείτε ακόμα να πάρετε και ένα πρόγραμμα, να στήσετε κάποιους μετρολογικούς σταθμούς και αισθητήρες αγρού και να βελτιώσετε πάρα πολύ το πότε θα χρησιμοποιήσετε νερό ή ακόμα να εντοπίσετε και με αλγόριθμους το πότε μπορεί να έρθει μια ασθένεια ή ένας εχθρός. Μείωση της χρήσης χημικών φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων αλλά και χαλκούχων, πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια
αθώα αντίληψη για το χαλκό, η οποία είναι λαθασμένη. Ο χαλκός είναι βαρύ μέταλλο. Είναι περίεργο που το έχω στη βιολογική, αλλά είναι το μόνο όπλο. Υπάρχει ένα όριο 400 γραμμάρια μεταλλικού χαρκού αναστρέμανα έτος, το οποίο δεν τηρείται, γιατί τα 400 γραμμάρια ουσιαστικά είναι 4 ραντίσματα. Μπορεί εδώ στην Κεφαλονιά να τηρείται, στην Υπηρετική ή στη Βόρεια δεν μπορεί να καλυφθούμε με 4 χαλκούχα σκευάσματα με τίποτα. Άρα παραβιάζουμε το μέγιστο αποδεκτό. Και στη Γαλλία έχουν γίνει ήδη μελέτες που λένε ότι σκοτώνονται οι μικροοργανισμοί και ωφέλιμα έντομα μέσα στο αμπέλ, γιατί ξεπλένεται αυτός ο χαλκός, πέφτει κάτω και είναι βαρύ μέταλλο, είναι τοξικό. Και επίσης δεν είναι βιοδιασπόμενο. Συσσωρεύεται. Ωραία. Ενώ ένα διαστηματικό που τα θεωρούμε θάνατος και καρκίνος και δεν ξέρω τι, έχουν την διάσπαση. Δηλαδή λέμε έχουμε χρόνο ζωής 14 μέρες, 28 μέρες κτλ. Μείωση της χρήσης των καυσίμων, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Τα επόμενη γενιά μηχανήματα να μπορούν να κάνουν 2 εργασίες τουλάχιστον μαζί, ένα υδραυλικό τσαπάκι, μία φρέζα μαζί, ένας καταστροφέας, ούτως ώστε να γλιτώσουμε σε χρόνο, σε καύσιμα και να κάνουμε και καλύτερη δουλειά ουσιαστικά και να μην κουραζόμαστε, έτσι. Και να μεγιστοποιήσουμε την αξιοποίηση των ισρώων. Ισρωές είναι όλα τα προηγούμενα. Καύσιμα, λιπάσματα, τα φάρμακα, το νερό, ό,τι βάζουμε μέσα στην καλλιέργεια για να πάρουμε. Με όλα αυτά τα παραπάνω μεγιστοποιούμε την αξιοποίηση. Για τους υφιστάμενους αμπελώνες, βάζουμε ερωτηματικό τα αντιχαλαζιακά δίχτυα. Έχουν βγει προγράμματα και για τα εινοποιήσιμα στα φύλλα. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα τα αντιχαλαζιακά στα εινοποιήσιμα, γιατί δεν θέλουμε σκίαση. Οπότε, εγώ δεν έχω δει κανέναν αμπελώνα με αντιχαλαζιακό εινοποιήσιμο, μόνο επί τραπέζιο. Επέκταση προγραμμάτων αντιχαλαζιακής προστασίας με σπορά ιωδιούχου αργύρου είναι ουσιαστικά τα αεροπορικά μέσα. Είναι αρκετή ζώνη στην Ελλάδα καλυμμένη, υπάρχουν και κάποιες περιοχές που δεν καλύπτονται. Και αυτό ίσως είναι καλό να καλυφθούν. Να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί. Δεν γνωρίζω, κύριε Γραμματιά, με γνωρίζετε εσείς? Όχι, είναι θέμα του ΕΛΚΑ, αλλά. Είναι θέμα του ΕΛΚΑ. Το πρώτο και βασικότερο με τα αντιχαλαζιακά είναι ότι θα πρέπει η ίδια περιοχή να ψάξει να βρει. Πρέπει να το κυνηγήσει η ίδια περιοχή. Άρα είναι στις τοπικές ΔΑΟΚ. Το δείχτη σίγουρα δεν είναι αντιμετώπιση, δεν το συζητάμε καν. Ναι. Δεν κερδίζει τίποτα. Ναι, οκ. Okay. Τίποτα. Μετά, σωστό ξεφύλισμα για να βελτιστοποιήσουμε τον αερισμό και την έκθεση των σταφυλιών στον ήλιο. Ούτε υπερβολικά ξεφυλίσματα, ούτε άκερα ξεφυλίσματα, έτσι. Το ξεφύλισμα πρέπει να γίνεται κυρίως μετά την άθεση στο δέσιμο. Όσο πιο νωρίς το ανοίξουμε, φυσικά το ανοίγουμε όχι σε περιόδους που περιμένουμε καύσωνα 40 βαθμούς, σε ήπιες θερμοκρασίες, αλλά αν το ανοίξουμε και νωρίς, αποφεύγουμε και τους καύσωνες. Σιγά-σιγά το σταφύλι σκληραγωγείται και μπαίνει σε μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει καύσωνες. Φυσικά με μέτρο, έτσι. Οι περσινούς καύσωνες, δεν το συζητώ, είναι καταστροφικοί. Και φυσικά αποφεύγουμε την υπερβολική στερματική απόδοση. Γιατί αυτό φέρει χαμηλή ποιότητα, υψηλό κίνδυνο ασθενειών και οψίμηση της ορίμανσης. Λοιπόν, πάμε λίγο στην προσαρμογή στις νέες προκλήσεις. Για την ορίμανση των σταφυλιών, πρέπει να διατηρήσουμε μια σταθερή πορεία ορίμανσης. Οπότε ελέγχουμε τη φυλική επιφάνεια με την παραγωγή. Επίσης, ελέγχουμε την ποσότητα παραγωγής. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια ποιότητα, θα κάνουμε ένα αρέωμα, θα ρίξουμε σταφύλια. Έχω κάνει ένα βίντεο για το αρέωμα που δείχνω πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τη στερματική απόδοση και να το πάμε ουσιαστικά στο πόσα σταφύλια θα αφαιρέσουμε ένα πρέμνο, που είναι μια εύκολη μέθοδος. Κάποιοι άλλοι ουσιαστικά επιλέγουν, ξέρουν τα μπέλια τους πάνω κάτω πόσο ζυγίζει κατά μέσο όρο ένα τσαμπί. Οπότε λες ότι θέλω να κρατήσω 4, 5, 7 τσαμπιά στο κάθε πρέμνο και προχωράω έτσι. Η πρώτη μέθοδος είναι πιο ακριβής, η δεύτερη είναι προσεγγιστική. Η τακτική της άρδρευσης για μένα είναι τακτικές αρδρεύσεις με λίγο νερό. Κρατάμε ένα ήπιο υδατικό στρες, ωραία. Δεν τα πλημμυρίζουμε σε νερό. Έχω παραγωγούς που ρίχνουν απίστευτα πολύ νερό γιατί το έχουν. Είναι λάθος, διότι το νερό είναι ένα αγαθό το πίνουν δημόσιο. Δεν σημαίνει ότι έχουμε τη γιώτρηση και έχουμε αγοράσει το νερό και είναι δικό μας. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό. Εμείς έχουμε την άδεια να το χρησιμοποιήσουμε. Οπότε, όπως κάνουμε και στο σπίτι μας και πρέπει να προσέχουμε για την κατανάλωση, έτσι πρέπει να κάνουμε και για το νερό. Δεν είναι μόνο θέμα τσέπης, είναι και θέμα περιβάλλοντος. Και επίσης, τόσο πολύ νερό είναι παντελώς άχρηστο για τα μπέλη. Από ένα σημείο και μετά, το νερό αυτό ή εκραίει, γιατί έχει φτάσει σε κορεσμό, γιατί συνήθως αυτοί που έχουν πολύ νερό ρίχνουν με μεγάλους ταλάκτες, ή πάει τόσο βαθιά, δεν το παίρνει το αμπέλι έτσι κι αλλιώς. Το πρώτο 1,5 μέτρο ρίζας είναι το πιο ενεργό. 90% είναι από εκεί. Όλο το άλλο, αναλόγως με εξαιρετικό αμπελόνα, πάει πιο κάτω. Θρεπτικά στοιχεία και νερό είναι κυρίως από το 1,5 μέτρο. Αποφεύγουμε το έντονο ξεφύλισμα στις λευκές ποικιλές γιατί και με τα αρώματα. Αν και έχω δει κάτι σαρντονέ τελείως ανοιχτά, δεν ξέρω αν τα έχεις δει.
τελείως ανοιχτά λόγω του ΟΗΔΙΟΥ. Και μετά συνεχείς μετρήσεις για την εκτίμηση της τεχνολογικής ορίμανσης. Εδώ και αν γίνεται χαμός, πάει ο άλλος με το ματάκι, πιάνει την έξω ρόγα την πιο κίτρινη, τη βάζει πάνω 13,5 μπομπέ να το κόψεις. Δεν είναι έτσι. 2 βαθμούς διαφορά έχει να τσαμπεί αν το σκάψεις προς τα μέσα και βγάλεις μια ρόγα που είναι μέσα σκιασμένη, ειδικά στις κλειστές ποικιλίες, στις πολύ σφιχτές ποικιλίες όπως είναι η μαλαγουζιά. Οπότε η δειγματοληψία πρέπει να γίνεται 150 με 200 ρόγες, μέσα, έξω, πάνω, κάτω, όσο μπορούμε να πάρουμε και από το κέντρο, και να το κάνουμε χυμό και να το μετρήσουμε σωστά, όχι με το ματάκι, με το διαθαλασσίμετρο δηλαδή. Και μετά ένα άλλο που κάνουμε αρκετά στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο νυχτερινός τρίγος. Μαζεύουμε σταφύλια το βράδυ και τα φέρνουμε ξημέρωμα στο Ηνοπείο, όπου εκεί έχουμε μέχρι και 10 βαθμούς διαφορά στο σταφύλι. Είναι σημαντικό, και εσύ Πέτρο και όλοι θα το ξέρετε, γιατί είναι αλλιώς να ψήξεις ένα σταφύλι στους 28 βαθμούς και το κατεβάσεις εκεί που θες για προσωμιωτική, και αλλιώς να είσαι ίσως στους 18 και να κατέβεις στους 10. Ενεργειακά, καταλαβαίνεις τι κερδίζεις και σε χρόνο και σε ενέργεια. Εδώ είχα ένα βιντεάκι νυχτερινού, δυστυχώς δεν το έχω, αλλά αν βλέπετε τα βίντεο μου σίγουρα θα το έχετε δει. Ναι, αλλά ήταν πολύ ωραίο. Ναι, σωστά, νυχτερινός τρίγος. Λοιπόν. Συνολογικές τακτικές, εγώ δεν εξειδικεύομαι στην εινοποίηση, εξειδικεύομαι στο αμπέλι. Επιγραμματικά, ποια είναι τα προβλήματα επιπτώσης κλιματικής αλλαγής. Στα ερυθρά σταφύλια έχουμε μειωμένη φαινολική ορίμανση, κυρίως σε ορεινές περιοχές που δεν μπορούν να οριμάσουν. Τέτοια προβλήματα αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε κυρίως στο αμύντο, που είναι αρχίζει το ξυμόρφωμα και βγαίνει εκτός ορίων. Δεν μπορεί. Γι' αυτό το αμύντο εξειδικεύεται πάρα πολύ σε αφρόδιες και ροζέ. Ενώ σε κάποιες άλλες παιδινές περιοχές έχουμε το ακριβώς αντίθετο. Πολύ έντονες τανίνες, σκληρά κρασιά, γρήγορα οριμασμένα, το ακριβώς αντίθετο. Αν έχουμε εξαιρετικό φιλικό τείχος και έχουμε πολύ σκιασμένα σταφύλια, μπορούμε να έχουμε πυραζίνη, τη γεύση της πιπεριάς, οπότε εκεί το μειώνουμε ξεφυλίζοντας, εκθέτουμε το σταφύλι στον ήλιο για να φύγουν οι πυραζίνες. Χαμηλή οξύτητα, πλαδαρή ίνη, χαμηλό αρωματικό προφίλ, όπως είπαμε, και υπερβολική συγκέντρωση ζαχάρων. Έχουμε ραγδαία ορίμανση των σταφυλιών. Για παράδειγμα, στην περιοχή της Βιωτίας, αν ξεκινήσουμε με 11 μπομέ και προκύψει μια βροχή, μπορούμε να φτάσουμε στα 13 μπομέ σε ροδίτη, για παράδειγμα, μέσα σε 6 μέρες. Δεν προλαβαίνεις να το μαζέψεις. Οργιάζει. Μερικές τακτικές που χρησιμοποιούνται έτσι για να βελτιώσουμε την κατάσταση είναι η μικροοξυγόνωση, δεν ξέρω αν τη δουλεύετε, με αντλίες από μια φιάλη οξυγόνου βάζουμε στις δεξαμενές, έτσι βελτιώνουμε ουσιαστικά τις τανίνες, τις μαλακώνουμε. Κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιούμε λίγο βαρέλι, κατά κάποιο τρόπο. Σταθεροποιούμε λίγο το χρώμα, μειώνουμε τις αναγωγικές οσμές, αυξάνουμε την πολυπλοκότητα του ίνου και αυξάνουμε τη δυνατότητα παλαίωσης των κρασιών. Επίσης, δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, λογικά θα χρησιμοποιείται, είναι η εινοποίηση με τα κοτσάνια, δεν ξέρω αν το κάνει κανείς. Σε κόκκινα κυρίως, για να μειώσουμε ουσιαστικά εκεί που έχουμε υπερόρμα στα φύλλα, να μειώσουμε την αλκοόλ, γιατί τραβάει ένα μέρος και δημιουργεί και ένα λίγο πιο φυτικό χαρακτήρα. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται τέτοια μέθοδος. Ναι, είναι ένα, γιατί ουσιαστικά κάνεις μάζες και κάνεις και κανάλια μέσα στο πιεστήριο, βάζοντας τα κοτσάνια. Σε σκληρές ποικιλίες, όπως είναι όψιμος εδέσεις, μπαίνει με το κοτσάνι. Δεν σπάει αλλιώς. Φυσικά, η παλαίωση στο βαρέλι έχει ένα πάρα πολύ καλό πλεονέκτημα, ειδικά στα ερυθρά τα βοηθάει πάρα πολύ. Τις σκληρές τανίες τις μαλακώνουμε, τις στρογγυλεύουμε. Και μετά ουσιαστικά είναι να επιλέξουμε ένα σωστό blend, το οποίο όλοι το κάνετε. Κάθε χρόνο μπορεί να παίζει λίγο το blend πάνω κάτω, αναλόγως στην ορίμανση. Και μετά είναι και η επιλογή των βαρελιών. Νέα, παλιά, από κακή, από δρύ, αμερικάνικα, γαλλικά. Αυτό έχει να κάνει με τον εινοποιό. Κάθε εινοποιό αναπτύσσει το δικό του πρωτόκολλο. Ζήμες και συνθήκες ζύμωσης, χρήση βελτιωμένων εμπορικών ζυμών. Υπάρχει πάντα η έρευνα στο να εξελιχθούν οι ζήμες. Γηγενείς ζύμες, πολύ της μόδας, πολύ χρησιμοποιούνται τώρα πλέον τελευταία οι γηγενείς ζύμες. Υνολογικά προϊόντα νέας τεχνολογίας και έλεγχος θερμοκρασιών. Είτε ψήξη είτε θέρμανση, έτσι, για διάφορες προσεγγίσεις. Ερωτηματικό. Νέοι χαρακτήρες ίνων, αν εξελιχθεί δηλαδή η κατάσταση. Παιδιά, το κλίμα δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, έτσι. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε το χρόνο, να ανατρέψουμε το χρόνο που θα γίνουν οι μεγάλες αλλαγές. Η γη θα προσαρμοστεί. Εγώ είμαι σίγουρος, ούτε πιστεύω ότι θα πέσει ο κομίτης και θα μας κόψει τη μέση. Η γη θα προσαρμοστεί. Δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε εμείς τη γη, πρέπει να προσαρμοστούμε εμείς τη γη. Ωραία. Άρα, ίσως και μέσα σε αυτή την προσαρμογή για στους οποίους θα είναι και στο μέλλον νέοι χαρακτήρες ίνων.
Πάμε τώρα σε αυτό που μας καίει. Μια φωτογραφία από τη Θήβα 2020. Βρισκόμουν εκεί 10 λεπτά πριν βλέπουμε το αμπέλι. Μιλάμε για πολύ γούρλις, έτσι. Μετά τον κορονοϊό πήγα. 10 λεπτά βλέπουμε το αμπέλι. Ωραίο σταφυλάκι πάνω. Λέμε μπράβο Σωτήρη. Θα πάρεις καλή παραγωγή. Πάμε από την άλλη πλευρά. Έρχεται μια μαυρίλα. Μας προλαβαίνει στην άκρη, το χαλάζι. Από 28 βαθμούς πέφτουμε στους 11 μέσα σε 3 λεπτά. Το χαλάζι τόσο κάτω. Δεν έμεινε τίποτα πάνω. Αυτό το αμπέλι θα πάρει φέτος παραγωγή. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή, τεράστια καταστροφή. Το χαλάζι είναι ο εφιάλτης του κάθε αμπελουργού. Έτσι. Τώρα, βέβαια, τελευταία ο εφιάλτης θα είναι και άνεμη κτλ. Λοιπόν, πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε? Πρώτα απ' όλα είναι η παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων. Υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν έχουμε μετεωρολογικά δεδομένα. Άρα δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε κάτι. Άρα πρέπει να στήσουμε μετεωρολογικούς σταθμούς. Σε επίπεδο παραγωγού, σε επίπεδο συλλογικό, καλύτερα σε συλλογικό επίπεδο. Και φυσικά καλύτερα και σε κρατικό επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια πρωτοβουλίες και από πανεπιστήμια και από την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, όπως παρουσιάσαμε πρόσφατα στην Οικουμένησα, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών και ένα δίκτυο με αισθητήρες αγρού. Αλλά το πιο σημαντικό ποιο είναι, αυτό που ζητούσαμε πριν, η διανομή των δεδομένων. Τα δεδομένα πρέπει να γίνουν ανοιχτά. Υπάρχει αυτό που παρουσιάσαμε στην Οικουμένησα, 7 μετεωρολογικοί σταθμοί και ένα σύστημα, ένα δίκτυο που πιάνει μέχρι τη Χαλκιδική και μας είπαν ότι ξέρετε, παιδιά, εμείς σας δίνουμε το δίκτυο, κουμπώστε πάνω μέχρι 200.000 αισθητήρες. Τόσο σηκώνει το δίκτυο. Αλλά θα εκμεταλλευτείς το δίκτυο δωρεάν ή με ένα μικρό κόστος από ένα καιρό και μετά, αλλά θα μου δώσεις όλα τα δεδομένα free για όλους. Το οποίο είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Συλλογικότητα. Δίνω εγώ ένα μετρολογικό σταθμό, δώσεις εσύ υγρασιόμετρα εδάφους. Να πάρουμε αυτά τα δεδομένα και να εκπαιδεύσουμε και ένα σύστημα. Πέρα από τους αισθητήρες, εκεί έρχεται και η δικιά μας δουλειά. Και για μένα, σκοπός μου είναι να έρθει και η δουλειά του νέου αμπελουργού. Μπες μέσα σε ένα σύστημα και δήλωσε πότε ράντισες. Μπες μέσα σε ένα σύστημα και πες πόσο νερό έριξες. Αυτά τα συστήματα πλέον έχουν τεχνητή νοημοσύνη. Εάν παίρνουν μετρήσεις από αισθητήρες και εμείς τους δίνουμε και πληροφορία, σε 4-5 χρόνια εκπαιδεύονται και μπορούν πλέον να συνειδητοποιήσουν ότι ξέρεις τι, μπορεί να έρθει παγετός. Κάνε μηνοξέα. Ή ακόμα ανάψει και φωτιές, αν μπορείς να σώσεις την καλλιέργειά σου, όπως κάνουν και στη Γαλλία. Ή ξέρεις, έρχεται χαλάζι. Να δώσουν εντολή σε ένα αεροπλάνο να ψεκάσει. Ή να ανοίξουν τα δίχτυα όποιος έχει δίχτυα αντιχαλαζιακά. Δεν είναι μακριά, είναι κοντά, εφόσον το πάρουμε απόφαση. Είναι κάτι πολύ απλό. Μπαίνεις μέσα, όπως μπαίνεις στο Facebook και κάνεις ένα post και λες πώς μας έχουν καταντήσει έτσι. Μπες μέσα και πες πότισα 8 ώρες με τόσο νερό. Είναι τόσο απλό, θα το πάρει αυτό το σύστημα, θα τα συλλέξει και θα δημιουργήσει ένα AI. Μια τεχνητή νοημοσύνη που θα καταλαβαίνει πράγματα. Διατήρηση της φυτοπροστατευτικής κάλυψης. Το λέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν υπάρχει καταστολή. Υπάρχει μόνο πρόληψη. Όπως επίσης δεν υπάρχει και διασυστηματικό φάρμακο, υπάρχει μόνο διαλασματικό. Μην θεωρείτε ότι επειδή πισακάσετε μία φορά και πιάσατε μόνο το 40% των φύλων, είναι καλυμμένο όλο το φυτό σας. Θέλει καλή διαβροχή όλο το φυτό και θέλει τακτική προληπτική ενέργεια. Αν περιμένεις ώστε να αναπτυχθεί ο περονόσπορος, το παιχνίδι έχει τελειώσει, μπορεί να έχει χάσει και το 30% σε 2 μέρες. Μπορεί να τα χάσει κιόλας σε μία εβδομάδα. Γιατί όταν θα αναπτυχθεί ο περονόσπορος θα βρέχει, δεν θα μπορείς εκ των πραγμάτων να μπεις μέσα. Οπότε ακόμα και αν είστε ακάλυπτοι 10-12 μέρες. Και αναμένετε, έχει 2 μέρες καθαρό καιρό και αναμένετε και άλλη βροχή. Πόσοι μου λένε θα πάμε μετά τη βροχή? Δεν θα πας μετά τη βροχή, θα πας τώρα και θα πας και μετά τη βροχή. Γιατί αυτή η κάλυψη που θα κάνεις τώρα μπορεί να τη χάσεις στη βροχή, αλλά θα χάσεις την εφαρμογή. Αν δεν πας, θα χάσεις όλη την παραγωγή σου. Και εκεί έρχονται και απογοητεύονται οι αμπελουργοί και λένε τα παρατάω. Τα είπε και ο γραμματικός και τα βλέπουμε όλοι. Ο αμπελώνας φθήνει. Ωραία, φθήνει πάρα πολύ. Και ένα σημαντικό κομμάτι που έκανα για να επικοινωνήσω, εμένα μαλλιάζει η γλώσσα μου. Τρώω ώρες αμέτρητες, έτσι να τα ξέρεις στο μοντάζ και στο να φτιάξω βίντεο και στο να επικοινωνήσω με κόσμο. Εγώ θέλω να επικοινωνήσω ένα πράγμα. Πρώτο μέλημα είναι να έρθουν οι νέοι πίσω. Αν δεν έρθουν οι νέοι πίσω, ό,τι και να συζητάμε είναι τίποτα. 15-20 χρόνια τελείωσε το πράγμα. Αν δεν έρθουν οι νέοι, δεν πρόκειται να έχει μέλλον. Αν έρθουν οι νέοι, θα έχει πολύ μέλλον. Όπως κάθε τι στη ζωή. Συνεχίζουμε. Εφαρμογή σκευασμάτων πριν τον επερχόμενο παγετό. Αμινοξέα, καολίνης, που χρησιμοποιείται πάρα πολύ τώρα στις ζέστες, και τακτικά και στοχευμένα προγράμματα αρδρεύσεων, ούτε υπερβολικά, ούτε λίγα. Καθυστερούμε το κλάδεμα, όσο καθυστερούμε το κλάδεμα, καθυστερούμε την εκβλάστηση, φεύγουμε από τη ζώνη των παγετών, και διαχείριση του εδάφους. Χλωρίλιπανση, που τη χρησιμοποιώ χρόνια, πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Χλωρίλιπανση είναι η σπορά ψυχανθών φυτών, το φθινόπωρο, τα οποία ενσωματώνονται την άνοιξη. Υπάρχουν επίσης και επιλογές να έχουμε και πολυετής καλλιέργειας που απλά τους κουρεύουμε.
Και μετά η κατεργασία ή η ακαλλιέργεια εδάφους. Η ακαλλιέργεια εδάφους είναι ένας όρος που δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν τον κατανοώ. Είναι όπως, έτσι όπως το έχω καταλάβει, ότι δεν το αγγίζω το έδαφος. Η ακαλλιέργεια εδάφους έχει το πλεονέκτημα ότι δεν έχουμε διάβρωση. Απλά βλέπω σε αμπέλια τα οποία είναι ακαλλιέργητα χρόνια, έχουν σοβαρό πρόβλημα ανάπτυξη, γιατί πλέον είναι τόσο τσιμέντο το χώμα από το πάτημα του τραχτέρ που δεν οξυγονώνονται οι ρίζες. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην ανάπτυξη του αμπελιού. Η επόμενη μέρα από το χαλάζι, τελειώνουμε σύντομα και ό,τι ερωτήσεις θέλετε να τις κάνουμε. Ναι, μπορώ να έχω λίγο νερό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, αφού πρέπει για την ηλικία των αδελουργών, η μέση ηλικία είναι πάνω από τα 55. Για να πάρουμε μια γεύση που εννοούμε. Έχω... Η μέση είναι πάνω από 55. Έχω 60 συνεργάτες αδελουργούς στο επαγγελματικό μου κομμάτι. Οι αμπελουργοί που είναι στην ηλικία μου είναι 2, οι αμπελουργοί που είναι 40 χρόνων είναι άλλοι 2 και όλοι οι άλλοι είναι άνω των 53 ετών. Οι οποίοι είναι οι νέοι, θεωρούνται αυτοί, έτσι, οι πεντάριδες. Και είναι νέοι. Λοιπόν. Τα κάνουμε και συζήτηση μετά, γι' αυτό θα το πεις. Λοιπόν. Θέλω να το κλείσουμε για να κάνουμε συζήτηση πιο πολύ. Γιατί θεωρώ ότι αυτά είναι βαρετά. Προσπαθώ εγώ να το κάνω λίγο πιο διασκεδαστικό, αλλά είναι βαρετά. Το καταλαβαίνω. Έχω κάτσει και εγώ πολλές φορές σαν θεατής. Πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση. Γι' αυτό θέλω να το κλείσω και να αρχίσουμε την αλληλεπίδραση. Λοιπόν, τι κάνουμε μετά το χαλάζι. Όλοι γνωρίζετε ότι πρέπει να κάνουμε ένα χαλκούχο σκεύασμα για να μπορέσουμε να κλείσουμε τις πληγές και να τις καυτηριάσουμε. Χαλκούχο, όχι βορδιγάλιο. Βορδιγάλιο χαλκός δεν χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι τοξικός. Εάν έχει μείνει φύλωμα, γιατί εδώ δεν έχει μείνει φύλωμα, τι αμινοξένα κάνεις. Κάνουμε μια εφαρμογή αμινοξέων και ένα εκχύλισμα από φύκια ή βιοδιενεργέτες για να το βοηθήσουμε. Και αν έχει υποστεί λίγο παραπάνω ζημιά, μια εφαρμογή, αν έχουμε νερό νητρικής αμμονίας ή ουρίας, το βοηθάει πάρα πολύ να μπορέσει να ξαναξυπνήσει, να κάνει βλαστούς, φυλλαράκι και να καλυφθεί. Αν δεν έχουμε νερό, ένα διαφυλικό κρυσταλλικό λίπασμα. Και αποφυγή εργασιών που προκαλούν στρες, έτσι. Δηλαδή, αν έχουμε φάει χαλάζι, δεν πάμε και πίσω να το κορυφολογήσουμε, να το βλαστολογήσουμε, να το κάνουμε. Το αφήνουμε 10 μέρες να ρεμίσει με το ράντισμά του και μετά ξεκινάμε. Καύσωνας, προετοιμασία. Καταρχάς βλέπουμε τα μετεωρολογικά δεδομένα. Αποφεύγουμε ξεφυλίσματα, βλαστολογήματα κτλ. Αν έχουμε κορυφές, τις αφήνουμε. Αποφεύγουμε. Συγγνώμη, κάνουμε εφαρμογή καολίνη. Μπορούμε να εφαρμόσουμε τον καολίνη που είναι ουσιαστικά σαν να ασβεστώνουμε τα μπέλια. Μειώνει έως και 5 βαθμούς θερμοκρασία στο φύλωμα, που είναι πάρα πολύ σημαντική για να μην κλείσει τα στομάτια σε έναν έντονο καύσωνα. Εφαρμόζουμε αμινοξέα και βιοδιενεργέτες που αυξάνουν το νοσοποιητικό σύστημα του αμπελιού. Και επίσης, εάν έχουμε νερό, κάνουμε μία άρδευση εγκαίρως, όχι πάνω στον καύσωνα, μία μέρα πριν τουλάχιστον. Και αποφεύγουμε να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε σκεύασμα διαφυλικά όταν έχουμε καύσωνα. Έτσι. Ή θα πάμε πολύ βράδυ, ή θα πάμε πάρα πολύ πρωί. Δεν χρησιμοποιούμε διαφυλικά λιπάσματα πριν την αναμονή καύσωνα. Επεμβαίνουμε με χαλκούχα σκευάσματα αν έχουμε καμένες ρόγες, έχουμε πληγές όπως είναι και με το χαλάζι. Όπως είπαμε, η εφαρμογή των αμινοξέων το είπαμε, και άδρευση εφόσον δύναται κυρίως σε νεαρά μπέλια. Τα νεαρά μπέλια έχουν επιπόλαιο ριζικό σύστημα, επιφανειακό, οπότε ζορίζονται πιο πολύ. Και ακόμα και αν δεν το δείχνουν, αυτό θα έχει επίδραση στο μέλλον του αμπελώνα. Ισχυρή άνεμη. Κάτι το οποίο δεν το είχαμε τα τελευταία 3 χρόνια, βλέπω συνέχεια πεσμένα μπέλια. Είναι και αυτή η κρίση ρημάδα μας έχει πάει σε λεπτό πάσαλο και ελαφρύ πάσαλο που δεν αντέχει. Θεωρώ το 1,5 χιλιοστό σε ωμέγα ότι δεν πρέπει να μπαίνει πουθενά. Πρέπει να πάμε από 2 χιλιοστά και πάνω. Θα μου πείτε τώρα από 2 χιλιοστά και πάνω και για τον τιμοκατάλογο, αλλά δεν αντέχει. Αλλιώς πιο πυκνή εγκατάσταση πασάλων δημιουργεί ανεμοφράκτη. Αν ξέρουμε ότι έχουμε από μια κατεύθυνση άνεμο, οι πρώτες 2-3 σειρές, αν βάζουμε ένα πάσαλο ανά 5 μέτρα, θα βάλουμε ένα πάσαλο ανά 3 μέτρα. Το κάνουμε πιο δυνατό. Και επίσης μπορούμε να δημιουργήσουμε, αν μας παίρνει από χώρο, γιατί στην Ελλάδα είναι λίγο δύσκολο, φυσικούς ανεμοφράκτες, κυπαρίσια για παράδειγμα, φρενάρουν τον αέρα. Και επίσης μετά πάμε στα ενισχυμένα σύρματόσκηνα, σύρματα, αντιρρίδες βαθιές, καλές τοποθετημένες, για να μπορεί να αντέχει το βάρος. Και κόβουμε, όπως είπαμε, τις σειρές, σε... ακόμα και αν δεν έχουμε κεφαλάρια, ένα V με μια αντιρρίδα κάτω, να ενισχύσει λίγο τη γραμμή, να την κρατάει καλύτερα. Ξηρασία. Άλλος βραχνάς. Βλέπετε από κάτω τα σημάδια του έντονου καύσωνα και της ξηρασίας. Είναι μη ποτιστικά αμπελιά, είναι ξηρικά αμπελιά αυτά.
Στην ξηρασία δεν πρέπει να έχουμε καθόλου ζυζάνια κάτω. Τα ζυζάνια είναι πολύ ανταγωνιστικά. Οπότε στην ξηρασία αναγκαστικά πάμε στην κατεργασία του εδάφους. Στις ξηρικές περιοχές οι παππούδες λέγανε δύο φρέζες ίσον ένα πότισμα. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί η φρέζα ψιλοχωματίζει, ρίχνει το χώμα μέσα στις σχισμές. Έχετε δει πώς ανοίγει το έδαφος στην ξηρασία. Δημιουργεί ένα χαλί το οποίο δεν αφήνει να υπάρχει διαπνοή από το έδαφος. Πολύ σημαντικό γιατί χάνεται πάρα πολύ νερό αν ανοίξει η γη. Μιλάμε για μεγάλη ξηρασία. Όταν ανοίξει η γη, χάνει το νερό πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικά ελέγχουμε την βλάστηση. Δεν πρέπει να έχουμε υπερβολική λίπανση και να παράγουμε πλούσιο φύλλωμα το οποίο δεν θα μπορούσε να το στηρίξει όταν θα έχει νερό. Εξορροπούμε δηλαδή την ζωηρότητα του φυτού. Τα αμινοξέα και οι βιδενεργέτες και εδώ παίζουν ένα ρόλο, αλλά όχι πολύ σημαντικό. Μην περιμένετε δηλαδή αν έχουμε εξερασίες όπως οι περσινές, θα σας σώσουν τα αμινοξέα σε καμία περίπτωση. Χρήση καολίνη όπως και στον καύσωνα. Και στην κατεργασία εδάφους, όπως είπαμε, είναι οι φρέζες και οι καλλιεργητές. Επίσης, τα ζυζάνια κάτω από τη σειρά, έτσι. Και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε, είτε αυτό είναι με τσάπα, είτε είναι με τσαπάκια ή άλλα μηχανήματα. Επίσης, πάρα πολύ χρησιμοποιούνται τώρα στο εξωτερικό και η κάλυψη με φυτομάζα, δηλαδή με άχυρα, με ό,τι βρίσκουν, τα βάζουν κάτω από τη σειρά ή γύρω-γύρω από το πρέμμα, αναλόγως άμα είναι κύπελο, για να μην βγαίνουν και ζυζάνια αλλά και να κρατάει και την υγρασία, όπως μου είχες πει εσύ, Πέτρο, έτσι. Αποτελεσματικότερη άδρευση. Εντάξει, εδώ εσάς δεν σας απασχολεί τόσο πολύ, αλλά έχει παραγωγούς που ακόμα ποτίζουν παιδιά με κανάλια, σαν τα ρύζια, πλημμυρίζουν μέσα τα μπέλια. Χρησιμοποιούμε στάγδιν στα λάκτη, το πιο σημαντικό. Το αργό πόντισμα είναι το καλύτερο πόντισμα. Όσο πιο αργό, τόσο πιο βαθιά και τόσο πιο λίγες απώλειες. Ούτε θα υπάρξει απορροή, ειδικά σε επικλινή εδάφη, θα πάει μέσα και θα είναι σούπερ αποτελεσματικό. Η αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος βοηθά στο να συγκρατήσουμε περισσότερο νερό. Τα φτωχά εδάφη δεν συγκρατούν νερό. Και επίσης είναι επιλογή των κατάλληλων υποκειμένων και ποικιλιών. Έχει υποκείμενα που είναι πάρα πολύ ανθεκτικά, όπως το ρο 110, και υποκείμενα που είναι ζωηρά, όπως είναι το 1103. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή είναι η παρουσίαση. Ξεκινάμε τώρα οι ερωτήσεις. Η Κεφαλονιά, ένα hub για το κρασί. Ταξιδεύουμε στο όμορφο νησί του Ιωνίου, προσκεκλημένοι από το Σύνδεσμο Ηνωπιών Κεφαλονιάς, όπου θα επισκεφθούμε πολλά ηνωπία, θα περιηγηθούμε σε αμπελώνες ρομπόλας, μαυροδάφνης και άλλων τοπικών ελληνικών ποικιλιών και θα γνωρίσουμε ανθρώπους με πάθος για το αμπέλι και το κρασί. Μαζί τους θα δοκιμάσουμε δεκάδες ετικέτες τοπικών ίνων και τοπικά εδέσματα. Θα συζητήσουμε για τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην αμπελουργία σε ημερίδα που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Συνοπιών Κεφαλονιάς. Μην χάσετε το πρώτο μέρος του ταξιδιού μας στην Κεφαλονιά στις 5 Ιουλίου και ώρα 8 το απόγευμα στο κανάλι του The Greek Vineyard στο YouTube.